Τώρα, ζωή μέσα από τον τραγικό χαμό του εξάχρονου γιού τους, αποφάσισαν να προσφέρουν οι γονείς του παιδιού από τα Γρεβενά που δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή μετά την ανακοπή που υπέστη. Ο πατέρας και η μητέρα του Θωμά αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα του βλασταριού τους με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στο νοσοκομείο της Πάτρας για την εκκίνηση της διαδικασίας μεταμόσχευσής τους. Μεγαλείο ψυχής μέσα από τη θλίψη τους από τους γονείς του εξάχρονου παιδιού από τα Γρεβενά που υπέστη ανακοπή την περασμένη Τρίτη. Η οικογένεια του μικρού Θωμά αποφάσισε να δωρήσει τα οργανά του, καθώς οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Επιθυμούν να σωθούν άλλα μικρά παιδιά τα οποία χαροπαλεύουν σε μια άλλη εντατική. Υποκλινόμαστε στους γονείς, υποκλινόμαστε στον μικρό Θωμά. Τις επόμενες ώρες εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρείο αναμένεται να έρθει η ειδική ομάδα γιατρών από το εξωτερικό προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεταμόσχευση των οργάνων. Και συνένεσαν οι γονείς του εξάχρονου και αυτό φανερώνει το μεγαλείο της ψυχής τους σε μια τόσο δύσκολη στιγμή να σκέφτονται και τους συνανθρώπους τους. Το παιδί υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Γρεβενών, διασωληνώθηκε και έπειτα αποφασίστηκε η εσπευσμένη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να δώσουμε πίσω στους γονείς τον μικρό Θωμά. Αντί αυτού, ο μικρός Θωμάς έρχεται σήμερα και δίνει απλόχερα ζωή για να σωθούν άλλα παιδιά. Οι γιατροί αναμένουν τα αποτελέσματα από τον γονιδιακό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της ανακοπής.